Τον Μάρτιο και την ώρα που όλα ήταν ήσυχα στο Σόλσμπερι, μια πόλη σε απόσταση μία ώρα από το Λονδίνο έγινε το επίκεντρο του διεθνού ενδιαφέροντο όταν ένα πρώην Ρώσο κατάσκοπο, ο Σεργέη Κρυπάλ και η κόρη του βρέθηκαν μισοπεθαμένοι σε αυτό το παγκάκι. Δηλητηριασμένοι με νευροτοξικό αέριο, πέρασαν εβδομάδε στο νοσοκομείο, αναγκάζοντα τι αρχέ να θέσουν σε καραντίνα περιοχέ όπω αυτή η Παπ και το εστιατόριο, στο οποίο πατέρα και κόρη είχαν διπνήσει αλλά και το σπίτι του. Μέλη των συνεργείων εκτακτή ανάγκη που έσπευσαν στην περιοχή επίση παρουσίασαν συμπτώματα, μία μικρή ένδειξη του πόσο δραστικό είναι το ρωσική προέλευση Νόβιτσοκ. Ο Σεργέη Κρυπάλ, που ήταν ο στόχο τη επίθεση, ήταν ένα συνταξιούχο Ρώσο στρατιωτικό τη Υπηρεσία Πληροφοριών και είχε καταδικαστεί επειδή είχε αποκαλύψει τι ταυτότητε Ρώσων κατασκόπων που εργάζονταν σε μυστικέ αποστολέ στην Ευρώπη στην Υπηρεσία Πληροφοριών τη Βρετανία. Φυλακίστηκε για 13 χρόνια το 2006 από τη Ρωσία, αλλά το 2010 ήταν ένας από τους τέσσερις κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από τη Μόσχα σε ανταλλαγή 10 κρατουμένων Ρώσων κατασκόπων που είχαν συλληφθεί από το FBI. Στη συνέχεια πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έδινε διαλέξεις σε στρατιωτικές ακαδημίες. Με τους κατοίκους του Σόλσμπερι να έχουν πανικοβληθεί, η Τερέζα Μέη έδειξε απευθεία στη Ρωσία. Απελάβνοντας 23 από τους διπλωμάτες της, ενώ μοιράστηκε τα στοιχεία με 29 συμμάχους σε όλο τον κόσμο. Ω αποτέλεσμα, άλλοι 155 διπλωμάτε τη Ρωσία απελάθηκαν. Η Μόσχα αρνείται την οποιαδήποτε ανάμειξη. Τον Ιούνιο, η Ντόν Στάρτζε και ο σύντροφό της Τσάρλι Ρόλεϊ εκτέθηκαν στο Νόβιτσοκ κοντά στο Έιμσμπερι. Μέσω μολυσμένου μπουκαλιού που περιείχε άρωμα. Οι Στάρτζε πέθανε στο νοσοκομείο τον Ιούλιο. Το Σεπτέμβριο τα στοιχεία της Βρετανικής κυβέρνησης κατέδειξαν δύο πράκτορες με ρωσικά διαβατήρια. Τα ονόματά τους ήταν Αλεξάνδρ Πέτροφ και Ρουσλάν Μπορσίσοφ. Θεωρήθηκαν ύποπτοι για απόπειρα δολοφονία. Έφτασαν στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ και διέμειναν σε ξενοδοχείο στο ανατολικό Λονδίνο πριν ταξιδέψουν στο Σόλσμπερι και χρησιμοποιώντα ένα μπουκάλι αρώματο τη Νίνα Ρίτσι, μόλυναν την πόρτα του σπιτιού του Σκρυπάλ. Το ζευγάρι στη συνέχεια επέστρεψε στη Ρωσία, αλλά όταν αποκαλύφθηκαν, εμφανίστηκαν στη ρωσική τηλεόραση ω αθώοι επισκέπτε που ήθελαν να επισκεφθούν το διάσημο καθεδρικό ναό. Η αστυνομία απίφθινε έκκληση για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με τον άντρα, με την πρωθυπουργό Τερέζα Μέη να δηλώνει ότι η επίθεση είχε σχεδόν σίγουρα εγκριθεί από ανώτερα κλιμάκια τη ρωσική κυβέρνηση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποδείχθηκε ότι ο Μπροσίσοφ στην πραγματικότητα ήταν ο συνταγματάρχη Ανατόλη Τσεπίγκα, στρατιωτικό αξιωματούχο και ο πετρόφ ήταν ο Αλεξάνδρ Μίσκιν, γιατρό ο οποίο εργάζεται για τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών από το 2010. Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα ο επικεφαλή τη MI6 να κλείσει τη χρονιά με μια σπάνια δημόσια προειδοποίηση. Ζητώ από τη Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σκοπεύει να επηρεάσει τον τρόπο ζωή μα να μην υποτιμήσει την αποφασιστικότητά μα και τι ικανότητέ μα ή αυτέ των συμμάχων μα. Σε ό,τι αφορά τον Σεργέη και τη Γιούλια Σκρυπάλα, ανάρρωσαν πλήρω με τη βοήθεια επιστημόνων από κοντινό στρατιωτικό κέντρο χημικών ερευνών. Κρύβονται σε άγνωστη τοποθεσία από εκείνη τη στιγμή με τη Γιούλια να δίνει μία και μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειάζονται προστασία για το υπόλοιπο της ζωής τους.